από 15 μέρες έγιναν οι εκδηλώσεις των 1500 ετών από την ίδρυση του μοναστηρίου του Αγίου Σάβα. Ήταν να γίνουν νωρίτερα, αλλά ο Πετριάρχης τα μετέφερε γιατί συνήθως γιορτάζει το καλοκαίρι και κάνει πάρα πολύ ζέστη εδώ πέρα. Το μοναστήρι του Αγίου Σάβα, όπως και η Βασιλική της Βιθλέμ, ήταν τα δύο μοναστήρια που γλίτωσαν την καταστροφή το 614. Ναι, μεν κατεσφάγησαν οι μοναχοί, απλά το κτίριο δεν κατεστράφηκε τελείως. Και είχε, ως φαίνεται, γύρω αρκετούς μοναχούς που γλίτωσαν τη σφαγή και ήρθανε και μετά την καταστροφή αυτή και αμέσως συνέχισαν τη ζωή εδώ πέρα τη μοναστική. Ο Άγιος Σάβας ήταν ένας από τους μεγαλύτερους Αγίους και διδασκάλους της ερήμου και είναι αυτός που ουσιαστικώς έκανε το τυπικό της Εκκλησίας. Ήταν πολύ αυστηρός δε, τόσο στον εαυτό του όσο και στους μοναχούς γύρω. Την ίδια του τη μητέρα την έβγαλε έξω από το μοναστήρι και της αφιέρωσε έναν χώρο, έναν πύργο μικρό, όπου την έβαλε να κατοικεί εκεί. Επίσης μια φορά λέει κάποιος έφερε κάποια μήλα στο μοναστήρι, τα οποία έβγαλε ένα και το πάτησε ο Άγιος και είπε ότι δεν θα αφήσουμε ούτε το μήλο να περάσει μέσα στο μοναστήρι. Δεν ήθελε το παραμικρό σκάνδαλο. Και ο ίδιος ήταν όμορφος, είχε μια ωραία μορφή και όταν κάποια στιγμή έτσι αντελήφθηκε ότι και αυτό μπορούσε να σκανδαλίσει τόσο τον ίδιο όσο και τους γύρω του, πήγε στην έρημο, χάθηκε για μερικούς μήνες και κατεκάηκε ο ίδιος, κατέκαψε το πρόσωπό του. Όλα τα άλλα τυπικά των εκκλησιών είναι παραλλαγές και διάφορες μορφές του τυπικού του Αγίου Σάβα. Εδώ οι πατέρες ξεκινάνε κάθε μέρα τη λειτουργία, γύρω στις 12 τα μεσάνυχτα, τελειώνουν κατά το πρωί, παίρνουν μετά το γεύμα το Κύριον της ημέρας, όπως το Άγιον Όρος που συνεχίζει, και μετά συνεχίζουν στις δουλειές τους. Αυτή είναι η ζωή τους εδώ πέρα. Mm-hmm.